Γεια χαρά παλικάρια και αγαπητές. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πως μπορούμε να αλλάξουμε τον ασύρματο κωδικό Wi-Fi στο router μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα σας δείξω για το νέο μοντέλο της Forthent που μας δίνει το modem αυτό και πάμε να δούμε πως μπορούμε βήμα-βήμα να το κάνουμε. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Ερχόμαστε πάνω στη διεύθυνση και γράφουμε 192.168.1.1. Ανάμεσα, αντί για κενό, βάζουμε τελείες. Δεν βάζουμε κενό ούτως ή άλλως. Στο username γράφουμε user και πατάμε login. Είμαστε λοιπόν στα κεντρικά για να αλλάξουμε τον κωδικό του router. Ερχόμαστε στην επιλογή αριστερά Network. Επιλέγουμε το WLAN. Αφού μας ανοίξει τον κατάλογο από κάτω με τις έξτρα επιλογές, πατάμε Security και ερχόμαστε στο μενού Network WLAN Security. Κωδικός λοιπόν είναι εδώ. Passphrase μπορεί να είναι από 864 χαρακτήρες και μπορείτε φυσικά να τον αλλάξετε και να βάλετε κάποιον που θέλετε εσείς. Αφού ολοκληρώσετε λοιπόν αυτή τη διαδικασία και γράψτε τον κωδικό, προτείνω να έχει και σύμβολα και αριθμούς, ερχόμαστε κάτω και πατάμε Submit. Με το κλικάρισμα του Submit έχει αλλάξει ο κωδικός μας για όλες τις συσκευές που συνδέονται στο σπίτι μας. Πρέπει να κάνουμε αλλαγή του κωδικού μέσω Wi-Fi δηλαδή και είμαστε έτοιμοι και πραγματοποιήσαμε την εύκολη αυτή δουλειά που θέλαμε. Στο άλλο βίντεο που σας έχω ως προτινόμενο σας δείχνω πως να αλλάξετε τον κωδικό σας στο Wi-Fi ώστε να μπορεί κάθε συσκευή από το κάθε laptop ή υπολογιστή να συνδέεται ξεχωριστά. Μείνετε συντονισμένοι.